Το μήνυμα της ημέρας, δεν είναι? Τώρα με τέτοιες δημοκρασίες, αναδρομικά έχει δίκιο ο Λουκιανός που πας κάτσε σπίτι, τότε βρέξεις κατά βάση. Όχι μόνο με το καύσωνα, αλλά και με την πανδημία και με τα κρούσματα και την ερώτηση της ημέρας που βάλατε σήμερα. Σοφία, τη ερώτηση της ημέρας δεν την έβαλα εγώ. Ναι. Την έβαλε η διαμορφούμενη κατάσταση. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει έχω 9 δισεκατομμύρια στέρηση από τον προϋπολογισμό, λες ωραία, 9 δισεκατομμύρια και είμαστε έξω έτσι, το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Εάν κλειστούμε μέσα, ποια οικονομία? Ποια οικονομία? Δεν όλοι υπάρχει. Αυτοί που ήταν χθες στους δρόμους, στην πλατεία Συντάγματος που διαδήλωσαν οι γραφικοί αρνητές. Και μη γραφικοί, δεν ήταν όλοι γραφικοί? Οι γραφικοί και μη γραφικοί. Γραφικοί και μη γραφικοί. Ελευθερία όχι στους εκβιασμούς, όχι στη τρομοκρατία ήταν το σύνθημά τους. Αυτά που είδαμε, Σοφία μου, ήταν γραφικοί και μη γραφικοί. Ήταν και σοβαροί άνθρωποι, στο μέτρο βέβαια που τους επιτρέπει, ξέρω εγώ, η πράξη τους να αποκαλούνται σοβαροί. Και λέω λοιπόν, αυτοί θα αρχίσουν. Επίδομα. Ποιο επίδομα? Ποιο επίδομα? Πού θα βρεθεί? Πού θα βρεθεί? Ο μισθός πού θα βρεθεί? Εγώ αυτό διερωτώ με. Πού? Όταν σου λέει είμαστε 9 δις μέσα. 9 δις μέσα. Εν πάση περιπτώσει. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε ό,τι πιστεύει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του. Αυτός είναι και όρος της ελευθερίας. Από τη στιγμή που θίγεται ο διπλανός, περιορίζεται εις το βαθμό που δεν ενοχλεί τον διπλανό σου η δικιά σου ελευθερία. Μεγάλη λέω συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση τώρα ανοίξετε. Σοφία μου, σου αρέσει να είσαι γυμνίστρια ή ο άλλος γυμνιστής? Ναι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κανείς, είμαι γυμνιστής. Κάνε ό,τι θέλεις με το σπίτι σου. Δεν μπορείς όμως να βγεις έξω. Ναι. Γιατί ενοχλείς, ξέρω εγώ, το περιβάλλοντα χώρο. Δεν είναι στέρηση ελευθερίας. Είναι ανάδειξη των κοινωνικών αναγκών και προτεραιοτήτων. Μάλιστα, πάμε ένα-ένα. Πάμε να ακούσουμε την ερώτηση. Σου είπα πριν λίγο καιρό, ναι, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ναι, ότι αυτό που είναι μια διαμάχη θα γίνει πολιτικό ρεύμα. Θα γίνει. Έγινε. Περίμενε, προχωράει. Περίμενε και θα το δεις σε επιδόσεις ισχυρές και δυνατές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, και κλειδονισμούς. Ναι, γιατί πρώτη φορά είναι που εκμεταλλεύονται κάποιους. Ή τους αγανακτισμένους επίσης, πολίτες. Καλά, και αυτό ήταν μια μπαρούφα τελικά. Εντάξει, τι έγινε. Έδωσε ιστορία των αγανακτισμένων, έδωσε αφορμή στα καλόπεδα να κάψουν τη Μαρφήν και τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αν δεν γινόταν η βαβούρα τότε. Και να κάνει κάποιο βουλευτή. Η οποία δεν είχε καμιά προοπτική και αποτέλεσμα. Ναι. Δεν θα γινόταν. Δηλαδή έπαιξαν το ρόλο τη μακριά γαϊδούρα οι αγανακτισμένοι ανυποψίαστοι. Ανυποψίαστοι. Ναι. Δεν είχαν υποψιαστεί το τι θα γίνει πάνω από την πλάτη του, όπω και τώρα. Μετά από όλα αυτά που έχουν πάθει πάλι η πλατεία Συντάγματος, δηλαδή είναι ανυποψίαστοι. Αυτοί που βρίσκονται εκεί δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν? Όχι, οι λίγοι. Οι Πρετοριανοί ξέρουν. Το πούμπλικο δεν καταλαβαίνει που πάει. Ναι, σε αυτό είναι το δυσάρεστο. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Ήδη ο κρατικός προϋπολογισμός έχει πέσει έξω 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιστεύετε ότι θα αντέξουμε ακόμη ένα χρόνο κλεισμένοι μέσα λόγω της πανδημίας? Αν ναι, τηλεφωνήστε στο 901-100-3301. Αν όχι, τηλεφωνήστε στο 901-100-3302. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν έχει βρει το ρυθμό της. Μπαρουφιάζει. Η κυβέρνηση. Μπαρουφιάζει. Προέρχεται το ρήμα από την μπαρούφα. Η μπαρούφα. Η μπαρούφα. Και επειδή λοιπόν η μπαρούφα έχει γίνει σύφητο με την κυβέρνηση, μπαρουφιάζει.
Και εξηγούμε. Πας εσύ, κυρία Σοφία, ναι, ο έντιμος σύζυγός σας, ναι, τα παιδιά σας και άλλο ένα ζευγάρι σε μία ταβέρνα. Ναι. Πού θα καθίσετε? Μέσα? Μέσα. Έχετε κάνει εμβόλιο. Τα παιδιά θα τα αφήσετε απ' έξω, στην baby sitter που θα είναι απ' έξω. Πώς θα μπουν μέσα αφού σας έχουν κάνει εμβόλιο? Άρα θα καθίσετε απ' έξω. Εντάξει, τώρα τα παιδιά είναι σε μια... Και ποια προστασία. Και... Τα παιδιά τώρα είναι κινούμενοι πύραυλοι. Τα παιδιά. Τώρα η οποιαδήποτε κοινωνική ζημιά γίνει θα είναι από τα παιδιά. Και πρέπει να το πείσουμε σοβαρά τι θα κάνουμε. Γιατί θα γίνει από τα παιδιά? Τι πες? Για ποιο λόγο θα γίνει από... Κινούμενες βόμβες είναι, κούκλα μου. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά. Πώς θα δώσουμε στα παιδιά, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο? Εγώ πάω αντίστροφα. Δηλαδή, τα παιδιά μήπως θα την περάσουν πιο χαλαρά και πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι υπόλοιποι ώστε να μην κινδυνεύουν με τα παιδιά? Ναι, κούκλα μου, αλλά τα παιδιά τώρα σε αυτή τη μετάλλαξη του Δέλτα, ναι, πάει και ξετρυπώνει. Έχει πάρει ταυτότητα και λέει ετών 70, φύγε. Φύγε. Παπ, χτυπάει τα πιτσιρίκια. Το βλέπεις. Ναι, ήδη ναι, ναι. Το παιδόν είναι στο δελτίο ειδήσεων κάθε μέρα. Είναι. Γιατί το παιδόν είναι η του Ρίου, το νοσοκομείο, έχει παιδιά από 14 ημερών, παιδί που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 21, έχει κορονοϊό. Επομένως λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Σου φέρνω λοιπόν το παράδειγμα, ναι, γιατί αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν μπορούν. Ξεκινάμε μια παρέα να παραφάμε και είμαστε 4 ζευγάρια. Η γυναίκα ενός δεν έχει κάνει. Τι θα κάνει η παρέα? Πρόβλημά της είναι να μείνει σπίτι της. Δηλαδή τώρα πάρα από τα παιδιά πάμε στο σπίτι. Τι θα ξεκινήσουμε τώρα? Όταν έχεις μία παρέα, ορίζεις την παρέα σου. Την γνωρίζεις την παρέα σου τώρα. Θα πάει τώρα ο υπουργός να ψάξει την κάθε παρέα? Θα πάμε να φάμε το Σάββατο, ναι, ναι. Αν ξέρετε την ιδιοσυγκρασία της Ασπασίας, δεν θα την πάρετε τηλέφωνο. Για ρώτησε, ρε παιδί μου, η Κατίνα έχει κάνει εμβόλιο? Πολύ απλό. Θα κάνει εμβόλιο? Δεν γίνονται αυτά. Είναι πολύ ωραία θεωρητικά, αλλά πρακτικά δεν γίνεται. Δηλαδή γιορτάζει 14-17 Σεπτεμβρίου. Ναι. Πάμε να χαιρετήσουμε τη Σοφία. Πάμε, Σοφία. Ναι, λόγω πανδημίας δεν θα γιορτάσω, γιατί είναι δικές καταστάσεις. Εντάξει, ωραία, θα γιορτάσει ο Αλέκος 17 μέρες πριν. Κάπου πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας. Πώς θα αλλάξει, δηλαδή? Θα κόψουμε και την κοινωνική μας συνοχή? Δηλαδή ο Αλέκος θα κάθεται στην πόρτα, θα βάλει πορτιέρι. Για να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έπρεπε να ανακοινώσει? Lockdown δεν γίνεται. Το έχει λύσει το θέμα. Εγώ περιμένω από την κυβέρνηση λύση. Εγώ είμαι ένας πολίτης που παρακολουθώ την κυβέρνηση και λέω αυτό καλό, αυτό ζώρικο. Ναι, λοιπόν, αλλά τα αυτονόητα έχει... όμως είναι και δικά μας, δεν είναι μόνο της κυβέρνησης. Λέει, εγώ θα κάτσω απ' έξω. Ναι, αλλά εάν κατουρηθώ, γιατί έχω προστάτη, θα περάσω μέσα. Θα φορέσω μάσκα και θα μπω μέσα. Ναι. Ναι. Αλλά θα χρειαστεί στις 2 ώρες να μπω 8 φορές, γιατί ο προστάτης από κάτω... Μην πας τότε να καθίσεις ταβέρνα, μην είναι σπίτι σου. Όχι, να βάλουμε γιο-γιο κάτω από τα τραπέζια. Ρε Σοφία, δεν γίνονται αυτά που σου λέω. Δεν γίνονται. Λοιπόν... Δεν γίνονται, δεν τα έχουν σκεφτεί. Τέλος πάντων. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, στην πλατεία Συντάγματος που μιλήσατε εχθές υπάρχουν θέματα. Άσε με να γκρινιάζω και να έχω την ευχέρεια να λέω τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Αυτό είναι μπαρούφα μεγάλη. Αυτό έχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή, η κυρία Σοφία Παραδίση δεν κάνει εμβόλιο, αρνείται. Ωραία. Σοφία, συγγνώμη, αλλά μπαίνει σε... καραντίνα, πώς θα λέω. Πόσο καιρό? Μέχρι να τελειώσει, πόσο, λέει, η πανδημία. Πόσο καιρό? Ένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες. Πόσο? Εγώ λοιπόν που μια επιχείρηση, δεν πρέπει να αναζητήσω μια άλλη Σοφία, δύσκολο, αλλά να βρω μια άλλη Σοφία. Εννοείται, όλοι. Να πληρώσω. Όλοι οι εργοδότες. Αν λοιπόν η Σοφία μετά από ένα χρόνο πει, εγώ το κάνω, ρε παιδιά, δεν περάζει ένα χρόνο. Εγώ ένα χρόνο θα πρέπει να δώσω αποζημίωση στη θέση της άλλης Σοφίας. Ναι. Γιατί? Γιατί αυτό έχει ένα πλαίσιο, Σοφία.
Έχεις 3 μήνες να το σκεφτείς καλά. Μετά 3 μήνες γίνεται απόλυση. Η αναστολή είναι από 3 μήνες. Και δεν έχουν το θάρρος να το πούν. Μπερδεύτηκαν πάλι, νομίζω. Απλά είναι αναστολή. Η αναστολή έχει ταβάνι τους 4 μήνες. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε 4 μήνες, σκέψου το. Μετά... Μάλιστα. Χρονικό προσδιορισμό στη σκέψη, τι λέτε, αν θα πάει τελευταία ευκαιρία, αν θα κάνει το εμβόλιο ή μετά. Αλλά είναι χεσμεντέν, δεν είναι εκεί η φαίνεση, είναι χεσμεντέν. Άσε, εν πάση και έτσι θα βολέψουμε και λίγο να τα βολέψουμε, εκείνο να τα βολέψουμε. Προκαλέσουν αντιδράσεις. Μα ήδη έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Όταν φας αυγό χωρίς να σπάσει τα τσόφια, θα μου το πεις.